Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε για την παρουσία των συναδέλφων σας στην Αθήνα, στην αίθουσα Παύλου Μπακογιάννη, στο αρχηγείο. Και γενικά ευχαριστούμε για όλα όσα θετικά και επενδυτικά σχόλια διατυπώθηκαν από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ελληνική αστυνομία, αναφορικά με το χειρισμό και το αποτέλεσμα της υπόθεσης, επιτρέψτε μου, Μιχάλη Λεμπιδάκη. Μιας δύσκολης υπόθεσης που επιτυχεί η έκβασή της μεταδίδει τόσο στο σύνολο του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας όσο και στην κοινωνία, στον απλό πολίτη, αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης. Όχι μόνο γιατί ένας συνάνθρωπός μας ανέκτησε την ελευθερία του μετά από την πολύμηνη απάνθρωπη ομοιρία του, όχι μόνο επειδή τα μέλη της οικογένειας του έπαψαν πλέον να βιώνουν την οδύνη της απουσίας του και το φόβο για τη ζωή του, όχι μόνο επειδή διεκόπη αποτελεσματικά η εγκληματική δραστηριότητα των ατόμων που ενέχονται στην οργάνωση και την τέλεση της αποτρόπαιας αυτής πράξης, αλλά επειδή, όπως κατά τον πλέον σαφή, ουσιαστικό και πιστικό τρόπο αποδείχθηκε, η ελληνική αστυνομία μπορεί υπό οποιοσδήποτε συνθήκες να λειτουργήσει αποτελεσματικά, επαγγελματικά και υπεύθυνα, εκπληρώνοντας το βαθμό που οι πολίτες και η πολιτεία προσδοκούν και απαιτούν, την αποστολή της που δεν είναι άλλη από την προστασία και την ασφάλεια της κοινωνίας και των μελών της. Σήμερα στην Κρήτη η ελληνική αστυνομία αποδεικνύει κατά τρόπο απολύτως σαφή και πιστικό την ισχυρή δυναμική και την αποτελεσματικότητά της στο πλαίσιο εκπλήρωσης της επιχειρησιακής της αποστολής. Αυτή ακριβώς η τελευταία διαπίστωση αποτελεί την αιτία της παρουσίας της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας σήμερα εδώ. Είμαστε εδώ, επιτρέψτε μου κύριε Υπουργέ, την διευκρίνηση, όχι για να αποσπάσουμε τα εύσημα από την επιτυχή κατάληξη της αστυνομικής επιχείρησης, αλλά για να αποδώσουμε όσο οφείλουμε τα εύσημα για να επιβραβεύσουμε εκείνους οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους συναδέλφους μας αστυνομικούς που για 6 μήνες, 186 ημέρες, με επαγγελματισμό, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με τη συστηματική και μεθοδολογική εργασία και την επίμονη προσπάθειά τους, κατάφεραν και σχεδίασαν, οργάνωσαν και ολοκλήρωσαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχείρηση απελευθέρωσης του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Δεν είναι άλλοι από τους συναδέλφους μας που γίνονται συνοδοιπόροι και εκφραστές του οράματός μας για μια ελληνική αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική, εξωστρεφή στην κοινωνία, με κοινωνικές ευαισθησίες και ανθρωπιά. Ως αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω δημόσια τον έπαινο, την ευαρέσκεια και την ικανοποίησή μου στα στελέχη των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και γενικά όλων όσοι συμμετείχαν ή συνέβαλαν στον επιτυχή χειρισμό και έκβαση της υπόθεσης, καθώς με τον υπαδειγματικό τρόπο, την υπευθυνότητα, την αποτελεσματικότητα, αλλά και την ευαισθησία που επέδειξαν είτε στο πλαίσιο της ανάλυσης αξιοποίησης πληροφοριακού υλικού, είτε σε επίπεδο συντονισμού, συνεργασίας, είτε σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού και υλοποίηση, απέδειξαν, επιτρέψτε μου, πως η ελληνική αστυνομία έχει τη βούληση και τις ικανότητες να εκπληρώνει υπό οποιασδήποτε συνθήκες την αποστολή της. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του σώματος είναι εξίσου ικανές και αποτελεσματικές με τις κεντρικές στη διαχείριση κρίσιμων και ευαίσθητων καταστάσεων. Η ελληνική κοινωνία και οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται σιγουριά για το επίπεδο ασφάλειας που μπορεί να τους παρέχει η ελληνική αστυνομία. Στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα ζήτημα που απαιτούσε ιδιαιτέρως λεπτή και προσεκτική προσέγγιση, ο επιχειρησιακός χειρισμός εξελίχθηκε σε αρμονική συνεργασία με την οικογένεια, σεβόμενη απολύτως και διαρκώς τον εξαιρετικά προσωπικό χαρακτήρα της υπόθεσης και το αναφέρετο δικαίωμά της να αποφασίζει αυτόνομα σε όποιο χρόνο είχε επιλέξει. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου και πριν παραχωρήσω το λόγο στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο κύριο Λαγουδάκη, Κωνσταντίνο Λαγουδάκη, τον οποίον ευχαριστώ δημόσια για την πολύ καλή και εξαιρετική οργάνωση και το συντονισμό των υπηρεσιών του. Να ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου, και να επενέσω δημόσια τα μέλη της οικογένειας του κυρίου Μιχάλη Λεμπιδάκη για την ψυχραιμία, την υπευθυνότητα, την υπομονή και γενικά τη στάση τους κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ομοιρίας τους. Να ευχηθώ στον ίδιο και στην οικογένειά του να ξεπεράσουν γρήγορα τις συνέπειες της οδυνηρής αυτής περιπέτειας και να ζητήσω την κατανόησή τους
που η βραδία εξέλιξη των γεγονότων δεν ήταν συμβατή με την επιθυμία τους για την ταχύτερη απελευθέρωσή του. Όμως προτεραιότητα, το γνωρίζετε όλοι, έχει προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην προκειμένη περίπτωση βιασύνη ή το λάθος μπορούσαν να αποβούν μοιραία. Ωστόσο, αυτά είναι πλέον παρελθόν. Ο κύριος Μιχάλης Λεμπιδάκης είναι ελεύθερος με την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Ας ευχηθούμε η υπόθεση αυτή να είναι τελευταία υπόθεση ομοιρίας και ας μην χρειαστεί άλλη φορά να αποδείξει η ελληνική αστυνομία την ικανότητά της στο συγχειρισμό τέτοιων υποθέσεων. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική αστυνομία υπόσχεται, εδώ από την Κρήτη, πως θα συνεχίσει με το έργο της να υπερασπίζεται τη ζωή, την περιουσία και γενικά τα δικαιώματα των πολιτών και να κάνει υπερήφανους, κύριε Υπουργέ, τους Έλληνες και την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Παρακαλεί το Γενικό Περιφερειακό και Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτη, ο Στράτηγο κ. Κωνσταντίνο Λαγουνάκη, να μας αναλύσει την υπόθεση. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, που είναι πρωτόγνωρη για τα αστυνομικά χρονικά της χώρας μας και όχι μόνο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την οικογένεια του επιχειρηματία για την αμέριστη εμπιστοσύνη που περιέβαλε την ελληνική αστυνομία όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το περιστατικό της απαγωγής του επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη το μεσημέρι της 33ου 2017 σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του περίπου ένα χιλιόμετρο, όταν δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν άγνωστα άτομα προσκαλώντας τροχαίο ατύχημα ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε και συνέχεια τον απήγαγαν. Απέτυχε τον δραστό για να ελευθερώσει τον επιχειρηματία ήταν να του δοθεί από την οικογένεια, από την οικογένειά του, το χρηματικό ποσό των 100 εκατομμύριων ευρώ. Η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων απαιτεί ιδιαίτερους και επιδέξιους χειρισμούς και για το λόγο αυτό άμεσα συγκροτήσαμε ειδική προανακριτική ομάδα από αστυνομικούς του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, των υποδιευθύνσεων ασφαλείας Ηρακλείου και Χανίων, σε συνεργασία με την υποδιεύθυνση δίωξη εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Θα ήθελα να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης, θέσαμε ως ύψης προτεραιότητα τη διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας στα παθέντα και η παράμετρος αυτή συνόδευε τις έρευνές μας μέχρι το αίσιο τέλος της υπόθεσης. Λόγω της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης, προχωρήσαμε την έρευνά μας βήμα-βήμα, αξιοποιώντας όλα τα στάδια και το παραμικρό στοιχείο που προέκυπτε, με διαρκή αξιολόγηση των δεδομένων, καθώς και σύνθεση και ανάλυση των παραμέτρων του πεδίου της έρευνας. Έτσι, καταφέραμε αρχικά να ανοιχνεύσουμε τη μεθοδολογία των δραστών, τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και τη γενικότερη προετοιμασία και το σχεδιασμό τους, που περιλάμβανε την εξασφάλιση χώρο φύλαξη στα παθέντα, αλλά και την υποστήριξη του όλου εγχειρήματος, τροφοδοσία, κάλυψη βιωτικών αναγκών κλπ. Η διαδικασία αυτή μας βοήθησε να προχωρήσουμε στη χαρτογράφηση της οργάνωσης και στη σχεδιαγράφηση του εγκληματικού προφίλ των εμπλεκομένων, που μας οδήγησε βαθμία στον προδιορισμό των ατόμων που είχαν αναλάβει την φύλαξη και την επιτήρηση του παθόντα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, καταφέραμε στη συνέχεια να διακριβώσουμε τις διασυνδέσεις των ατόμων αυτών με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μέσα από τεχνικές και φυσικές διαδικασίες παρακολούθησης να εντοπίσουμε αρχικά την περιοχή και ακολούθως το σημείο στο οποίο οι δράστες κρατούσαν τον επιχειρηματία. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήσαμε την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου σε περιοχή του Ρεθύμνου έδωσε τέλος στην πολύμηνη πράξη του επιχειρηματία και δικαίωσε απόλυτα τις προσπάθειές μας για την εξεκτείνιαση της υπόθεσης αυτής που είχε προκαλέσει αίσθηση στο κοινωνικό σύνολο. Θέλω να σημειώσω ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Αποστολών, του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής,
των υποδιευθύνσεων ασφαλείας Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Αποστολών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης ελευθέρωσαν τον Μιχάλη Λεπιδάκη και ακινητοποίησαν άμεσα δύο ημιδαπούς ηλικία 43 και 44 ετών, οι οποίοι επιτηρούσαν το 53χρονο. Άμεσα εντοπίσαμε και συλλάβαμε ακόμη 6 άτομα, τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση ηλικίας 44, 22, 46, 60 και 45 ετών, καθώς και μία 17χρονη. Τονίζεται ότι για όλο το χρονικό διάστημα που είχε απαχθεί ο επιχειρηματίας, είχε μεταβεί στο Ηράκλειο. Ο ψυχολόγος και η ειδική ομάδα διαπραγματευτών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και διαπραγματευτής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ώστε να υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης των δραστών και αναγκαία διαπραγματευτική τακτική, η οποία είχε ως σκοπό τη διατήρηση της καλής κατάστασης του παθόντα. Σήμερα, από την ειδικότερη επισκόπηση του προανακριτικού υλικού, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι εμπλεκόμενοι στην απαγωγή συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από αρχές Μαρτίου του 2017, ενώ κατά τη διάρκεια της κράτησης του απαχθέντα στην οργάνωση εντάχθηκαν και νέα μέλη με ανακατανομή ρόλο και αποκλειστικό σκοπό την αρπαγή του παθόντα προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος πολλών εκατομμύριων ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι κατά την ακινητοποίηση του επιχειρηματία οι δράσεις έφεραν βαρύ οπλισμό, ενώ κατά το χρόνο κράτησής του οι δράστες ήταν στον ίδιο χώρο με τον επιχειρηματία, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, έφεραν όλη την ίδια ενδυμασία και μιλούσαν ψιθυριστά προκειμένου να αποφευχθεί η αναγνώρισή τους. Ο απαχθής καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής του παρέμεινε δεσμευμένος με αλυσίδα, η οποία κατέληγε είτε στο χέρι του είτε στο πόδι του. Συνολικά οι απαγωγείς χρησιμοποίησαν 5 διαφορετικούς χώρους κρυσφύγετα, τα οποία διέθεταν περιορισμένο χώρο με καλυμμένα παράθυρα προκειμένου να μην εντοπιστούν από την αστυνομία. Όλο το χρονικό διάστημα της κράτησής του πραγματοποιήθηκαν 31 δραστικές επικοινωνίες, σχεδόν στο σύνολό τους με μηνύματα γραπτού κειμένου, 5 χειρόγραφες επιστολές στο απαχθέντα, αλλά και ηλεκτρονικά δακτυλογραφημένες επιστολές από τους δράστες, καθώς και 3 βιντεοσκοπημένα μηνύματα του παθόντα. Πριν, αλλά και μετά τις επικοινωνίες των απαγωγέων με την οικογένεια, συγκεκριμένο μέλος της ομάδας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τον επισκεπτόταν, συζητώντας για τις επικοινωνίες, καθώς και τη δυνατότητα ανέβρασης χρημάτων από την οικογένειά του. Επίσης, υπαγόρευαν τη σύνταξη των χειρογράφων επιστολών προς την οικογένεια, τις οποίες υπέβαλε με βιολογικό του υλικό. Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος καρτών και συσκευών κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης καταγραφής εικόνας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και έγγραφα τα οποία θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, ο οποίος αφού άσχε ποινική δίωξη για τα κατά περίπτωση εγκαδικήματα της συγκρότησης και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση αρπαγής, απόπειρα εκβίαση και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, αντίσταση, εμπρισμό, αποπρόθεση, παρέψει την υπόθεση στον κύριο ανακριτή. Η προανάκριση συνεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Καταζωής και Ιδιοκτησίας, τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, ενώ εξετάζομαι τη συμμετοχή άλλων ατόμων στην υπόθεση. Ευχαριστώ. Παρακαλείται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ταξίαρχος κ. Ιωσήφ Καναρουσάκης, να απευθύνει μια σύντομη πρακτική. Είναι αλλάξει θέση με το στρατηγό. Να μιλήσει λίγο πιο δυνατά. Να φωνάζω πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά.
με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω. Θα ήθελα να συγχαρώ και ταυτόχρονα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας, οι οποίοι ακούραστα, δίνοντας το καλύτερο τους σε αυτό, εργάστηκαν επί 6 συνολικά μήνες μακριά από τις οικογένειές τους. Ο επαγγελματισμός, η μεθοδικότητα με την οποία εργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα στη διερεύνηση της απαγωγής του γνωστού επιχειρηματία Μιχάλη Λεπιδάκη και στη σύλληψη των απαγωγείων του έδωσε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο αποδεικνύει ότι η αστυνομία βρίσκεται. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι αναμφισβήτητα. Μετά παρακολουθήσαμε ζωντανά από τα Χανιά της.